αντιλαμβάνομαι ότι είσαι σε μια πολύ καλή φάση, mm-hmm. τώρα και επαγγελματικά και προσωπικά. Πριν είπες, λέω του Χρήστου, θέλω να κάνω μια κωμωδία. Φαντάζομαι ότι με τον Χρήστο, τον σύντροφο σου, πλέον μοιράζεσαι τα πάντα, έτσι. Τα πάντα, ενώ... θέλω ανίσκοτο. Και τα επαγγελματικά σου, δηλαδή, τις αγωνίες σου, τις ανησυχίες σου, τις φέρνεις στο σπίτι. Ναι, και ας πούμε στα επαγγελματικά, αφού το ανέφερες, ο Χρήστος είναι το πρώτο άτομο, παλιά ήταν η μάμα μου, τώρα... Ο Χρήστος είναι το πρώτο άτομο που να μιλήσουμε. Όχι να έχει παράπονο τώρα η μάμα. Και η μάμα. Ο Χρήστος και η μάμα. Οπότε ναι, μιλούμε για τα πάντα. Εννοείται, ζητώ την άποψή του, τη γνώμη του. Οι συμβουλές του είναι πάντα εξαιρετικές. Πάντα έχει τη λύση για όλα. Άρα ναι, συζητάμε τα πάντα. Και είμαστε πάρα πολύ καλά. Ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό. Άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στον καλλιτεχνικό χώρο και αν ο σύντροφος ή η σύντροφος είναι έξω από αυτά, ναι. να μπορεί να σε καταλάβει, να είναι συγκαταβατικός και να μπορεί να καταλάβει, δηλαδή δεν είναι εύκολος ο χώρος αυτός. Καθόλου. Κάνουμε μια δουλειά που αύριο μπορεί να μην την κάνουμε. Μπορεί να έχουμε ένα συμβόλαιο το οποίο μπορεί να λήξει άδοξα. Ναι. Μπορεί. Ωράρια, τα ωράρια μας που είναι καθόλου. Άρα αν δεν είναι ο σύντροφος, ναι. κοντά σου που να μπορεί να σε καταλάβει. Από την άλλη όμως και εσύ παίρνεις δηλαδή αυτές τις ανησυχίες στο σπίτι, σε επηρεάζουν. Επηρεάζουν τον σύντροφο, γιατί ξέρεις είναι αυτό. Καμιά φορά λες και εσύ, ας μην τα πω, να το μεταφέρω και να δημιουργήσω περισσότερο άγχος, γιατί επηρεάζεται καμιά φορά η σχέση από όλα αυτά. Επηρεάζεται. Αλλά από την άλλη δεν μπορείς να μην Κοίτα, το πεις. Είμαι έναν άτομο που, και να μην πω κάτι, παρόλο που είμαι ηθοποιός, στην προσωπική μου ζωή, δεν μπορώ να υποδηθώ. Δηλαδή ότι είναι όλα καλά, μου συμβαίνει τίποτε. Ας πούμε, ο Χρήστος μόλις με δει να καταλάβει ότι κάτι συμβαίνει. Άρα, για να προσπαθήσω, ξέρεις, να το κρατήσω λίγο για μένα μέχρι να δω τι είναι να κάνω, καταλαβαίνει. Ναι. Άρα, αναγκαστικά πρέπει να μιλήσω, αλλά θέλω να τα μιλώ. Εννοείται όμως ότι τούτο που είπες εσύ, επειδή δύσκολη δουλειά μας, πολλές φορές που πήρα τούτα τα, ας το πούμε στα εισαγωγικά, προβλήματα σπίτι. Ναι. Ποια σίγουρα είναι να επηρεάσουν μέχρι να βρεις τον τρόπο να τα λύσεις. Ναι, ναι, ναι. Δεν σας ρωτάνε οι Εβραίοι που τώρα όλοι πότε θα παντρευτείτε, πότε θα κάνετε το επόμενο βήμα, αν θες να κάνεις κι άλλο μπορώ. Για το μωρό ναι, σου προκαλούν λίγο πίεση είναι όλα αυτά οι ερωτήσεις ή δεν το κατακρίνεις. Για τα μωρά συνήθως για μωρό ναι, ρωτώ, γιατί λες σου έχει ειρήνη 2, έχει ο Χριστός 4, θα κάνω λογικά άλλον, οπότε την ερώτηση συνήθως την ακούμε. Τσίνο που ρωτώ συνήθως είναι το πώς τα βολεύκετε τώρα, ο Χριστός Ελεμεσόν, εσείς Ελευκοσία, αν τι γίνεται, είσαστε στο PNL κτλ. Αλλά γενικότερα με πειράζει, εμείς βράμε τον τρόπο. Μπράβο. Οπότε με το καλό κάποια στιγμή θεωρώ ότι θα έρθει και ο γάμος, ίσως και έναν παιδάκι. Ναι. Μας είχες πει και εδώ στην εκπομπή πέρυσι ότι σκεφτήκατε και το ενδεχόμενο υιοθεσίας. Ναι, υιοθεσία. Υπάρχει. Ήταν μια κοινή επιθυμία αυτή. Ναι. Είναι κάτι που αν μπορέσουμε να ισορροπήσουμε έτσι κάποια πράγματα στη ζωή μας σιγά σιγά, το που θα μείνουμε, πώς θα μείνουμε και τα λοιπά, είναι κάτι που θέλω, το έχω στόχο ζωής ας πούμε. Ναι, ναι. Και ακόμα ένα δικό μου μωρό θέλω, αν ακούσει ο Χρήστος τώρα τα μαλλιά του, αλλά εντάξει. Με το καλό, με το καλό. Είσαι μια κοπέλα που...